παιδιά. Παιδιά, μετρώ το χέρι μου, λεφτά θα πάρω. Α, μακάρι, Ελενάκη μου, γιατί ως γνωστόν τρέχει και εκείνο το γραμμάτιο της Χάρλη. Και άμα δεν τζοντάρουμε όλοι μαζί, δεν το βλέπω να βγαίνει. Τι σύστημα είναι αυτό, ρε Νικόλαος, πότε θα πληρώνουμε εμείς τα γραμμάτια? 48 δόσεις έχω βάλει, υπολόγισε. Νικόλα, να μου κάνεις την κάρη να σταματήσει αυτή την ιστορία με τα δανεικά. Έχουμε κι εμείς του κόσμου τα έξοδα, ρε. Ξέρεις πόσο έχει πάει το πετρέλαιο σήμερα? Πώς να θερμάνω ολόκληρη μονοκατοικία, μπορείς να μου πεις? Που έτσι και θα δώσω τη δόση μου έγκαιρα, αυτός ο μανιαμούνιας, ξέρεις τι μου κάνει? Μου κλείνει όλα τα σώματα και μου το κάνει κασάτο. Γιατί ξέρεις πως έχει πάει δεκαπάς? Εγώ, αγάπη μου, όμως δεν είμαι από τις γκόμενες που τα αρπάζουν από τους δεσμούς τους. Αλλιώς θα τον είχαμε δει στο Μάνθο. Όπα, παιδιά, βρήκα που θα πάρουμε λεφτά. Θα τα πάρουμε από τον Νιόνιο το σπίτι, από αυτά που μας χρωστάει. Δεν το πιστεύω ότι μπήκε αυτό το άτομο ξανά εδώ μέσα. Ρε, αυτός δεν είναι που παρίστανε τον ατζέντη και σας έβαλε να κάνετε εκείνο το συγκρότημα αφού, κύριε? Αστό, με έφτιαξες τώρα. Ρε, παλιό αλήτη, δώσ' μας πίσω τα λεφτά που μας χρωστάς. Πώς μιλάς έτσι απότομα, βρε Ελενίτσα? Έτσι υποδέχονται τους παλιούς φίλους που έχουν καιρό να τους δουν. Κεράστε μια διπλή βότκα. Είναι πολύ θρασί το άτομο. Ένα λεπτό. Καταρχήν, εσύ πώς βρέθηκες εδώ? Εσένα δεν σε είχαν κλείσει την ψηρού? Δεν πιστεύω να το έσκασες, γιατί παίρνω αυτή τη στιγμή τηλέφωνο. Είμαι έξω κανονικά και με τον νόμο. Μειώθηκε η ποινή μου λόγω καλής διαγωγής και με το που αποφυλακίστηκα είπα να έρθω να δείξω και σε εσάς καλή διαγωγή. Σύμφωνοι, πέστα. Θα στα πω, δε. Όχι πέστα, Χρυσόστομε. Πέστα, δώστα. Θα στα δώσω και με το παραπάνω, γιατί έχει μια σύλληψη. Η οποία θα σε οδηγήσει σίγουρα πάλι στη σύλληψη. Όχι αυτή τη φορά, Ελενίτσα μου. Αυτή τη φορά έχω ένα πολύ σίγουρο σχέδιο. Γιατί σκέφτηκα, σαν τα κορίτσια χρωστάω. Άρα τώρα θα βγουν τα χοντρά εκατομμύρια, πρέπει να είναι μες στο κόλπο. Χοντρά εκατομμύρια, κόλπο. Ξέρεις τι, άμα ακούω τέτοια μου έχει πει εμένα γιαγιά μου, κοβελάς, Πελενίτσα. Για τις μεξικάνικες σειρές που παίζονται αυτή την εποχή στην ελληνική τηλεόραση, ποια είναι η γνώμη σας? Η χειρότερη. Εμένα με παρακαλάνε να κάνω μεταγλώτηση, αλλά όπως καταλαβαίνεις, μια ηθοποιός ρεπερτορίου δεν μπορεί να κάνει λούπα. Τι είναι το λούπα? Η λούπα, αν είδε bartender, είναι αυτό που βάζει τη φωνή σου από κάτω. Όπως το λέει η Πέγγι. Ωραία, δεν κόβεις τώρα τη λούφα να πλύνεις κανένα ποτήρι? Ρε παιδιά, ένα λεπτό. Αυτή η ιστορία για τα μεξικάνικα σύριαλ πώς προέκυψε? Από εμένα. Αυτή είναι η καταπληκτική ιδέα που έχω. Θα κάνουμε μεξικάνικο σύριαλ, κορίτσια. Έλα ρε παιδιά, σας παρακαλώ, μην παίρνετε από πίσω, ρε, εσείς δεν ψήνομαι. Ελενάκη μου, ο Νιόνιο του σπίτι είχε μια ιδέα που είναι τόσο κουλή που τελικά μπορεί να είναι καλή. Η ιδέα του Νιόνιου του σπίτι. Να παίξουμε εμείς σε μεξικάνικο σύριαλ. Ότι και καλά τώρα εμείς είμαστε Μεξικανοί, να πούμε. Μα γι' αυτό δεν διάλεξα ηθοποιούς ονόματα. Ποιος ξέρει τώρα αν η Πέγγι είναι Μεξικανίδα ή Ελληνίδα, ούτε η μάνα της. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, Νιόνιο. Πέρσι την πρωταγωνίστησα στο θέατρο Κουκουβαούνων. Και ποια Κουκουβαούνα σε είδε, μωρή Λίδια? Ένα λεπτό, παιδιά, να ανακεφαλαιώσουμε για να καταλάβω κι εγώ. Εμείς τώρα δηλαδή βρίσκουμε φράγκα, νοικιάζουμε στούντιο, μηχανήματα, κοστούμια, γυρίζουμε αυτό το σύριαλ στα ελληνικά. Μεξικάνικα. Στα μεξικάνικα. Μετά το μεταγλωτίζουμε στα ελληνικά και το πουλάμε στην ελληνική τηλεόραση σαν μεξικάνικο. Ιδιοφιές. Μαλακοφιές. Πάντως, παιδιά, το ότι τα μεξικάνικα σύριαλ είναι στη μόδα, αυτό είναι γεγονός. Είναι στη μόδα. Ναι, βέβαια. Αν ήταν ελληνικό, θα το παίρνει κανείς. Τώρα που είναι μεξικάνικο, θα το πάρουν να βλέπει. Εμένα μου φαίνεται ότι μπορούν να βγουν πολλά λεφτά από αυτή την ιστορία. Εσένα σου φαίνεται γιατί χρωστάς ακόμα πολλές δόσεις για τη Χάρλεϊ. Έλα, ρε Ελένη, κάνε μου τη χάρη. Άμα δεν θέλεις να μετέχεις, μην μετέχεις. Για μένα είναι ευκαιρία να γίνω πρωταγωνίστρια. Ναι, παιδιά, συνέλθετε, στο Θεό σας δηλαδή. Αυτό το πράγμα είναι μεγάλη κομπίνα. Πάει στο διάολο ότι το κάνουμε. Παίζονται εκεί 2-3 επεισόδια. Τι θα γίνει μετά, δεν θα μας αναγνωρίσει κανείς? Πού ζούμε, ρε, εσείς, στην Ελλάδα ζούμε, τι θα γίνει μετά? Ελένη μου, μέχρι τότε θα έχουμε κατακτήσει τις καρδιές του κοινού. Άσε που το σκάνδαλο θα μας κάνει top. Μωρέ, δεν θα μας κάνει top. Top στο ξύλο θα μας κάνει. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεστε, αλλά να γιάσει το χεράκι του αυτού που θα σας κάνει τόπι στο ξύλο. Μα δεν σου έχω πει επανειλημμένος, γκαρσόνα, ότι δεν θέλω να με ξυπνάνε το μέσο της νυχτός, γιατί μετά δεν μπορώ να ξανακοιμηθώ. Να μου κάνεις τη χάρη, εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Αυτοί με πήρανε το κατόπι. Αυτοί σε πήρανε το κατόπι και εγώ θα τους αρπάξω από τη μετόπι, συγκεκριμένα από τα μούτρα, και θα τους πετάξω έξω. Έξω! Ελένη, αυτός είναι ο συγκατοικός ο Φραγκάτος. Φραγκάτος στην Τιμπόη είναι ο καθηγητής ποινικού δικαίου της νομικής. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός, επίκουρος καθηγητής της βυζαντινολογίας. Όχι, Φραγκάτος λέω που έχετε φράγκα. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, θέλετε να τα κάνετε περισσότερα, γιατί εμείς ψάχνουμε για παραγωγό. Τι λέει η Ελένη αυτό το υποκείμενο 4 ώρα το πρωί? Τώρα, αν σου πω ότι αυτός θέλει να γυρίσουμε μεξικάνικο σύριαλ μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, να παίξουμε εμείς τους ρόλους και επιπλέον ζητάει και χρηματοδότη, τι θα πεις? Θα πω. Ο Ημέδης, μη ρε φίλε μου Μάνθο, πάλι εσύ θα πληρώσεις. Αυτό πώς δεν το σκέφτηκα τόση ώρα? Ο Μάνθος βέβαια. Εγώ βέβαια. Ξέρεις, έχω κληρονομήσει το επιχειρηματικό δαιμόνιο του πατέρα μου. Μόλις μυριστώ business, ορμάω. Εγώ νόμιζα ότι ορμάς μόλις μυριστείς τρυφερές υπάρξεις. Κοίταξε Κωνσταντίνε, πρέπει να σταματήσω να τρώω τα έτοιμα. Πρέπει να αρχίσω να βγάζω μόνο το ψωμί μου και την πόση μου. Πόρσε να μην στα χρωστάω, ανεγκέφαλε.
που αποφάσισες να ξεκινήσεις επιχειρηματικές δραστηριότητες με μεξικάνικο Σύριαν. Μη με αποθαρρύνεις τώρα. Ήδη έχω κάνει τα πρώτα έξοδα. Νίκησα ένα στούντιο στην Παιανία. Έκλεισα και ένα συνεργείο, ξέρεις. Κάμεραμάν, ηχολήπτες, ηλεκτρολόγους. Τα βασικά. Ε, τώρα τι μου μένουν κάτι ψηλά. Ο σκηνοθέτης, το σενάριο και ο σκηνογράφος. Α, αυτά είναι τα ψηλά. Δεν έχει σενάριο, δεν έχει σκηνοθέτη. Θα πρωταγωνιστήσουν η Γκαρσόνα A και η Γκαρσόνα B και θα είναι αυτό το πράγμα τώρα καλλιτεχνικό επίτευγμα. Κοίταξε, το θέμα σκηνοθέτης έχει σχεδόν λυθεί. Σκέφτομαι κάποιον πολύ δυνατό. Το Θόδωρο Αγγελόπουλο. Το Μάνθο Φουστάνο. Δεν μιλά σοβαρά. Σοβαρότατα. Έχω γνώσεις. Είχα μια παλιά γκόμενα, μια σκηνοθέτητα, την Κοτρώση. Και την είχα παρακολουθήσει σε 5-6 γυρίσματα. Ε, και κατάλαβα ότι αυτό που έκανε αυτή, εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα, Κωνσταντίνε. Άρε, κακομύρη. Δεν φτάνει που είτε η Παναγιώτα ο ψώνιον, λαϊκιστή ψώνιο, θα οψωνιστείς κι εσύ τώρα. Κωνσταντίνε μου, δεν πας και τώρα να φύγεις γιατί περιμένω ένα οψωνιστήρι που έκανα χθες το βράδυ σε ένα μπαρ. Εννοείται ότι δεν θα παραμείνω για να δω τα έσχη σου. Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο με καρτερί. Όπου να είναι, το τελειώνω το πουλάκι μου. Είπε ο γάιδαρος των πετινό ψώνιων. Έλα, νιόνιο, άντε, πάρε και τον καφέ σου. Τι θα γίνει, ρε, μόνιμο πελάτη θα σε έχω. Σε λίγο έτσι όπως το πας, θα μου ζητήσεις και σε γάμο. Α, όχι γάμο, Ελενίτσα μου, εγώ είμαι φρύ τύπος. Καλά πει δουλειά, αν θέλει. Τι είπε, ρε, Λεχρήτη. Πώς μιλάς έτσι, Ελένη μου, στον άνθρωπο που θα σε κάνει στάρ. Ποια στάρ, μωρέ, ποια στάρ. Τι είπα εγώ, κάνα ψώνιο σαν τη φιλενάδα μου. Εγώ αν δέχτηκα να παίξω να ρολάξει αυτή την. Την ιστορία που θα κάνεις είναι περισσότερο για να βγάλω καμιά χίνα. Αχ, Ελενίτσα μου, έτσι και κάτσε το σύριαλ που αγκραχίνα θα τρως. Συγγνώμη. Να, λέγαμε για χίνα. Καλώστηκε την πάπια. Γεια σου, Ματίνα. Δεν σου μιλάω, απατεώνα. Μου πει η Ελένη του ξαναμονιάστα, αλλά εγώ θα κρατήσω χαρακτήρα. Πάντως ομορφιές σου σήμερα. Αλήθεια, το λες, Βρυνιόνιο. Πού ήσουν τόσο καιρό, βρε παιδί. Πού χάθηκες, πάρε και φταίει. Μπράβο, ρε Ματίνα, κράτησες χαρακτήρα. Ελένητσα, κοίτα τι βρήκα στην αποθήκη. Το τετράδιο εκθέσεων της 6ης Δημοτικού. Όλα 10 μετώνω έχω. Τώρα που είπα τόνο, ρε Ματίνα, ξέρεις, σκέφτηκα. Έχεις πολύ καιρό να μου φτιάξεις καμία σαλάτα με τόνο. Λες. Ναι, 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 καμιά. Με σκορδό. Όχι, μου αρέσει σκορδό, μου πειράζει. Ελένη, Ελένη, μην αλλάζεις θέμα. Ελένη. Έλα. Τι είπε τώρα η Ματίνα. Ότι έχει ταλέντο στην έκθεση και εμείς τι ψάχνουμε. Τι ψάχνουμε, ρε Νιόνιο. Εκθεσιακό κέντρο. Όχι. Σεναριογράφο ψάχνουμε, Ελένη μου. Διάβασέ μας, ρε Ματίνα, να δούμε αν έχεις το ύφος που χρειαζόμαστε. Λοιπόν. Το μικρό φτωχό κοριτσάκι τουρτούριζε φορώντας μόνο το τριμμένο ζακετάκι του μέσα στον άγριο κοριά. Αλλά έπρεπε να καθίσει εκεί, να πουλήσει όλα τα ματσάκια με τις βιολέτες, γιατί αλλιώς θα την έδερνε ο κακός αλκοολικός και χοντρός πατριός. Σιγά μόνη, Ματίνα, θα μου φύγει και αυτός από τη μύτη. Ελένη, δεν έχεις δίκιο. Είναι καταπληκτικό. Αυτή είναι η μελούρα που χρειαζόμαστε. Ματίνα, θες να γίνεις η μελούρα μας. Αυτό που λες, Νιόνια, είναι συγκλονιστικό. Ξέρεις πόσες φορές έχω κάτσει και έχω σκεφτεί να γράψω ένα μυθιστόρημα, μια νουβέλα, ένα ρομάντζο. Αλλά όταν πρέπει να αλλάζεις κομπρέσες για να δροσίζεις το πειρακτωμένο πρόσωπο του γεροπατέρα. Μπράβο, ρε παιδιά. Αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ότι όσο πάμε το κάνουμε και πιο καλλιτεχνικό αυτό το σιριαλάκι. Ο Μάνθος σκηνοθέτης παραγωγός, η Ματίνα σεναριογράφος, η Πέγγι, ο Νικόλας και εγώ ηθοποιοί. Τι να σου πω, μας βλέπω να σαρώνουμε τα βραβεία της τηλεόρασης του χρόνου. Τι λέτε, κύριε εκδότα μου, παρά τις διορθώσεις που έκανα, εξακολουθείτε να αμφισβητείτε ότι το έργο μου θα γίνει best seller. Μα τι μου αρχίζετε πάλι αυτό το πιασιάρικο. Υπάρχει τίποτα πιο πιασιάρικο από το κεφάλαιο με τους ψηφιδωτούς μπιντέδες. Μα σας παρακαλώ, σας το ρωτώ ευθέως, θα το εκδώσετε ή δεν θα το εκδώσετε. Τι 5 εκατομμύρια. Να σας δώσω εγώ 5 εκατομμύρια. Δεν είμαστε καλά. Θα πληρώσω εγώ για να εκδώσουμε το βιβλίο μου. Κοιτάξτε, άντε να μην πληρωθώ για να εκδοθώ. Αλλά να εκδοθώ και να πληρώσω και από πάνω. Οι περισσότεροι που εκδίδονται πληρώνουν. Δεν είμαστε καλά. Αγαπητέ μου, αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο με την Πόντια Ετέρα που αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι οι άλλες πληρώνονται. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ και θα σας ξανατηλεφωνήσω. Αντίο. Δεν είμαστε καλά. Ίσως πρέπει να κάνω αυτό που είναι πολύ της μόδας τελευταία. Να βρω χορηγό. Λαϊκιστή. Σπόνσορα. Μα ναι, έπρεπε να το είχα κάνει από καιρό. Μάνθος, 20 έτο. Μάνθος, 20 έτο, Κωνσταντίνος κατά Κουζινός. Το ξέρω ότι είσαι εκεί. Έλα, παλέ μου συμπαθητά. Μάρθο, εσένα που σ' αρέσει να επενδύεις σε κερδοφόρες business, σου έχω μια ευκαιρία που θα αποδώσει τα μάλα. Μάρθο, σου δίνω την ευκαιρία να γίνεις ο χορηγός του αποχετευτικού συστήματος του Βυζαντίου. Τι λες γι' αυτό. Γιατί γελάς, Μάρθο. Προς τι ο γέλος, Μάρθο. Δεν νομίζω ότι είπα τίποτα φεδρό. Σταμάτα να γελάς. Σταμάτα να γελάς. Μάρθο, σταμάτα να γελάς. Θα πνιγείς. Εάν δεν πνίξεις, που θα λέγει και η καρσόνα. Ζωντόβολο.
Δεν μπορεί. Θα βρεθεί κάποιος που θα επενδύσει στην κερδοφόρο πηγή που λέγεται Κωνσταντίνος κατά Κουζινός. Το ονόμασα Μουλάγκρος η Ευαίσθητη. Πώς το πες αυτό, πώς το πες, Μουλάρα η Ευαίσθητη. Μουλάγκρος η Ευαίσθητη. Α, εντάξει, εντάξει. Συγκεκριμένα η Μουλάγκρος είναι μια ευτυχισμένη κοπέλα που ζει με τον πλούσιο καλονό άντρα της στην χασιέντα της. Όταν ξαφνικά πιάνει φωτιά, καίγεται το υποστατικό της, καίγεται το πανέμορφο σπίτι της, καίγεται ο πανέμορφος άντρας της, καίγονται τα δύο πανέμορφα παιδάκια της, καίγεται και η γούνα της. Και έτσι μόνο αυτή η πανέμορφη γλιτώνει, τρέχοντας αλαθιασμένα στην πανέμορφη μεξικάνικη Έλλη. Αυτό το κόνσεπτ είναι λίγο άγριο. Α, μετά ημερεύει. Γνωρίζει έναν άλλο πανέμορφο. Ναι, αλλά αφού της έχουν καεί τα παιδιά, το κενό δεν τη συγχωρεί ότι ερωτεύεται κάποιον άλλον, όσο πανέμορφος κι αν είναι, ακόμα και αν τον παίξω εγώ. Α, σωστά. Μην ανησυχείς, έχω κι άλλα κόνσεπτ έτοιμα. Συγκεκριμένα τους έχω βάλει όλους εκεί στο γραφείο να σε σκέφτονται μεξικάνικα. Σας έφερα και τις τεκίλες σας. Buenos gracias, mi amor. Buenos gracias. Salud. Μάμα θα κούμπα. Θα με βοηθήσουν να πω στη μεξικάνικη ψυχοσύνθεση. Σιγά, μπορεί Ματίνα, σιγά, με βάλεις και ζομπρέρο. Ελένη, μη μηρονεύεσαι. Για να καταλάβεις τι επαγγελματίας είμαι, έχω μελετήσει όλη τη βιογραφία του Εμιλιάνο Ζαπάτα. Ε, όχι ρε Ματίνα, για να γράψεις δηλαδή σε αυτή την πατάτα να πρέπει να μελετήσεις τον Εμίλιο Ζαπάτα, αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Να σας πω καλέ, τη διαφήμιση με τη μπέγκη στο σερβιετάκι την είδατε. Ε, ρε, αυτή ήταν πρόπερση, την ξαναβγάλανε. Όχι πότε ξαναβγάλανε, αλλά μιλάμε δικιά μας, τα έχει παίξει τελείως. Γεια σας, παιδιά. Έλα ρε, Μπέγκη, έλα. Η Μάρτον Παναγία μου. Πού ήσουν καλέ και μου έχει φύγει τόση ώρα ο τάκος να σερβίρω. Συγγνώμη, Ελένη, μου έψαχνα όλη τη μέρα να βρω τον κατάλληλο σκύλο γιατί είμαι πάλι στην επικαιρότητα και όπως καταλαβαίνετε, το κέντρο της προσοχής. Ναι, κοίταξε, αυτά μας τα πες και στο τηλέφωνο, αλλά καλύτερα μην τα λες και δημοσίως γιατί μπορεί να φας καμιά ντομάτα. Έλα εδώ, αγάπη μου, σκύλε. Ελένη μου, αυτά τα λες εσύ γιατί είσαι βλαμμένη. Εγώ θα κάνω fan club. Πρόσεξε αντιμετώπιση. Παιδιά, τι θα πάρετε. Ένα βίσκι με φτερά. Εγώ θέλω μια βότκα fan class για τη νύχτα. Για να είμαι πάντα στεγνή και χαρούμενη, ακόμα και με το άσπρο μου παντελόνι. Νικόλα, είσαι βλαμμένος. Πήγε μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ, μη θυμώνεις. Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη εξέλιξη στην καριέρα σου. Δηλαδή, μιλάμε, σε βλέπω γριά να διαφημίζεις πάνω βρακάκι για την ακράτεια μούρλια. Έλα ρε παιδιά, τώρα σταματήστε την καζούρα. Παιδιά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η Πέγγι λόγω της διαφήμισης δεν μπορεί να παίξει στο μεξικάνικο. Σωστά. Τι πράγμα, νιόνιο! Ρε Πέγγι, ο σκοπός να τη φάνε ότι είστε Μεξικανοί. Άμα σας αναγνωρίσουν ότι είσαι ο Κόλλης Ριβιέτας, πάει, τι βάψαμε. Χαιρετώ τους συνεργάτες μου. Μάνθο, ο Νιόνιος μου λέει ότι δεν μπορώ να παίξω λίγο στο σύριαλ γιατί ξαναβγήκε η διαφήμιση με τη Σερβιέτα και θα με αναγνωρίσουνε. Ναι, δεν είναι μόνο ότι θα σε αναγνωρίσουν, αλλά κι εγώ σαν σκηνοθέτης δεν θέλω φερμένες μούρες. Τι είπες, Μάνθο, θα σου κατεβάσω τη μούρη. Κοίταξε, Πέκκι, πρέπει να φερθείς λογικά. Αυτή την ιστορία την κάνουμε για το χρήμα, δεν την κάνουμε για τη δόξα. Εγώ ήδη έχω ρίξει τόσα λεφτά. Αφού λοιπόν δεν γίνεται να συμμετάσχει εσύ, θα βρούμε κάποια άλλη να κάνει την πρωταγωνίστρια. Κάτσε βρε κουτό να εδραιωθώ πρώτα στη show business και μετά θα κάνω ένα ελληνικό σύριαλ όλο επάνω σου. Μην ανησυχείς. Δεν θα χρειαστεί να ψάξουμε και πολύ για πρωταγωνίστρια. Η Ελένη θα έπαιζε που θα έπαιζε ένα ρόλο. Ας παίξει τώρα το κεντρικό. Ελένη, τι πλεκτάνη έχεις καρώσει για να με εκτοπίσεις. Τι πλεκτάνη λες, ρε Πέγγι. Είναι δυνατόν να πήρα εγώ όλα τα κανάλια να του είπα παίξτε τη διαφήμιση με τη σερβιέτα με τη φίλη μου. Όχι λοιπόν. Δεν το ανέχομαι να κάνεις καριέρα στην πλάτη μου. Να μου κάνεις τη χάρη. Τα ίδια είχα περάσει την άλλη φορά με εκείνη την ανεκδίκητη παράσταση. Αν ένα ξανασοκοφούμε, εγώ δεν κουστάρω ούτε ρόλο ούτε φράγκα. Αχ, Ελενίτσα μου, μην εγκαταλείψει εσύ. Τώρα που θα είσαι εσύ η πρωταγωνίστρια, μου ήρθε στο μυαλό ένα καινούριο project. Μουλάγκρος η Ανέσθητη. Άντε πάλι αυτή η μουλάρα. Καλά. Η Ελενάλντα. Νταν, νταν, τα σήμαντρα της εκκλησιάς. Νταν, νταν, και το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο. Ναι, εμπρός. Έλα, αδερφή. Μα τι ώρα είναι αυτή που παίρνεις. Ολημερή σε ψάχνω, αδερφή μου. Είχες συνεχόμενα meeting και μετά ήσουν σε μια δεξίωση στο Βρετανικό Μουσείο. Στην αίθουσα με τα Ελγίνια. Και δεν τους έπτυσες κατά μου τρέφει. Α, δεν φτύνουνε κατά μου τα τον Μπλερ. Αν τον φτύνουνε φούλα μου. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι θέλω να μου στείλεις 5 εκατομμύρια. Από τους μισθούς του καθηγητού Πανεπιστημίου δεν τα μαζεύεις αυτά τα λεφτά. Τι τα θέλω. Μα για να εκδώσω το αριστούργημά μου το απογοητευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Τι να κάνω. Να βάλω γόβες και να πάω στη Συγκρού για να τα βρω. Δεν καταλαβαίνω, Έφη. Υπάρχει κάποιος οργανισμός στη Συγκρού που επιδοτεί καθηγητές με γόβες. Έφη. Έφη. Έφη.
Παραδόπιστη σκύλα. Καλά τέρας αυτή η νέα της Ματίνας. Όχι δηλαδή, μιλάμε τερατούχλα. Αν κατάλαβα καλά, η Ελενάλτα είναι φτωχή κόρη κυπουρού που την ερωτεύεται παράφορα ο κακός γεωκτήμονας, τη βιάζει όταν ήταν μικρή και αυτή από το σοκ μένει τυφλή. Ναι, αλλά δεν τον καταδίδει γιατί φοβάται ότι θα πωλήσει τον καιρό πατέρα της και θα τους πετάξει όλους τους πέντε δρόμους. Και τι, εγώ θα κάνω τον κακό γεωκτήμονα? Όχι καλέ, τι λες τώρα, τρελάθηκες. Αφού εσύ είσαι Jean Premier, θα κάνεις το Χωσέ, το όμορφο παλικαράκι, που είναι αμαξάς του κακού γεωκτήμονα και έχει συνέχεια στο μυαλό του την Ελενάλτα. Ακόμη και όταν ξυστρίζεται άλογα, αυτή σκέπτεται. Εντάξει, τώρα που άκουσα το ξύστριμα, είμαι σίγουρη. Παιδιά, μιλάμε για φοβερή πατάτα. Get into the point, Ελένη. Όσο πιο πατάτα, τόσο πιο γαμάτα θα πάει στις τηλεθεάσεις. Το θέμα είναι βέβαια να βρούμε και τον κακό, γιατί ο κακός παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτά τα σύριαλ. Αυτή τη φορά θα τα κάνω όλα γης μαδιά μου. Είμαι που είμαι εκνευρισμένος από προσωπικές μου υποθέσεις, αυτή η συνάθρηση εδώ είναι το γερασάκι στην τούρτα. Έξω ανόητε είναι ο Χόε που καμώνεσαι και τον ωραίο τρομάρα σου. Έξω μισότρελη για το κόρη που για να σε ακουμπήσει άντρας πρέπει να γλιστρήσει και να πέσει πάνω σου. Και κυρίως έξω από την οικία μου ανεδεστάτη η Μιώνα Ελένη που ποτέ δεν θα σεβαστεί στις ώρες κοινής ησυχίας. Αλλά έτσι μία φορά εκμεταλλεύεσαι ότι είμαι ανεκτικός και γλυκούλης. Ρε παιδιά, μίλησε κανείς? Α, αυτός. Καλά, αυτός το έχει παίξει τελείως. Ελένη, το θέμα δεν είναι αν τα έχει παίξει. Το θέμα είναι να παίξει. Τι να παίξει, ρε Νιόνιο? Τι ψάχνουμε εμείς, ρε Ελένη? Αν δεν μπορεί ο κύριος καθηγητής να κάνει τον κακό γεωκτήμονα, τότε ποιος μπορεί? Ρε εσύ, κάνε μου μια χάρη. Κάν του πρόταση. Σε παρακαλώ, γιατί γουστάρω πάρα πολύ να γελάσω έτσι που θα σε πετάει έξω με τις κλωτσιές. Τι πρόταση? Τι να κάνω τον κακό γεωκτήμονα? Τι λέει αυτός ο αντιπαθέστατος μικροαπατεώνας? Κύριε καθηγητά, αν βάζατε μουσάκι και μουστάκι, δεν πρόκειται να σας αναγνωρίσει κανείς. Τι πράγμα? Λέω, αν σας ενδιέφερε να παίξετε στο μεξικάνικο σιριάλ που ετοιμάζουμε. Τι είπες? Λέω, αν έχετε ανάγκη 5-6 εκατομμύρια. Πότε υπογράφω συμβόλαιο? Λοιπόν, κύριε σκηνοθέτα μου, προτείνω να αρχίσουμε ανάγνωση. Όχι, αγαπητή μου, θα ήθελα πρώτα οι ηθοποιοί να λυθούνε. Γιατί δεν μας βλέπεις τίποτα δεμένους? Αν εξαιρείς δηλαδή την κατακουζίνα που έτσι κι αλλιώς είναι για δέσιμο. Γκαρσόνα, πρόσεχε τα λόγια σου. Σας παρακαλώ να προχωρήσουμε επί της ουσίας. Εδώ ο αντικειμενικός μου σκοπός είναι ένας. Να εκδώσω το σύγγραμμά μου. Ναι, και εμένα ο σκοπός μου, παιδιά, είναι να βγάλω κανένα φράγκο. Μιλάμε την άλλη μέρα, παρατάω το μπαρ και κάθομαι ένα χρόνο στο σπίτι αραχτή. Ω, Παναγία μου, μήπως να μην γίνει ποτέ αυτό το σύριαλ? Σοβαρευτείτε. Ο αντικειμενικός μου σκοπός είναι να γίνει αυτό το σύριαλ για να καταλάβει ο Κουτσομίτης ότι υπάρχουν κι άλλοι σκηνοθέτες που μπορούν να αλώσουν την ελληνική τηλεόραση. Α, καλά, αυτός πάει, το καβάλισε. Πάψε, Μικέλ. Θα σας φωνάζω τώρα με τα μεξικάνικα ονόματά σας, γιατί πρέπει να μπαίνετε στο μεξικάνικο κλίμα. Εμένα Χωσέ με λένε στη σειρά. Άλλο στη σειρά! Στους τίτλους πώς θα πεις, αφού υποτίθεται ότι είστε Μεξικανοί ηθοποιοί. Με την συγγραφέα από εδώ βρήκαμε και τα ονόματά σας. Την Ελενάλντα θα την παίξει η Χουανίτα Φλόρες. Εγώ θα είμαι η Φλόρες. Τον Δον Κωνσταντίνεθ, ο Εστεμπάν Μαρία Μαρκές. Μαρκές. Άντε να τελειώνουμε. Τον όμορφο Χωσέ, ο Μικέλ Παρέδες. Παρέδε. Τέλος πάντων, άντε το παραχέσαμε να αρχίσουμε να διαβάζουμε. Αρχίζω. Αλλά συγγνώμη τώρα, εγώ γιατί να διαβάσω το ελληνικό το κείμενο? Αφού υποτίθεται εμείς θα ανοιγοκλίνουμε το στόμα μας, δίθεν μεξικάνικα. Από πάνω δεν θα πέσουν οι φωνές? Σωστά. Τις φωνές θα τις φορέσουμε από πάνω. Μεταγλωτισμένο δεν είναι το σύριαλ. Ναι, αλλά πρέπει να έχετε το σωστό συνέστημα. Να πιάσετε κατάσταση. Εσύ, Ελένη, δεν θα ανοιγοκλίνεις το στόμα σου απλώς. Θα βγάζεις όλο τον πόνο της Ελενάντας. Και στο βλέμμα σου θα εκφράζεται ο τρόμος του κοριτσιού που βιάστηκε. Στο βλέμμα. Ποιο βλέμμα μου, ρε μαλάκα, αφού είναι τυφλή η Ελενάντα. Τυφλό βλέμμα. Και τυφλό και πονεμένο. Και τυφλό και πονεμένο. Όσο για σένα, Κωνσταντίνε, δεν θέλω να παίξεις. Θέλω απλά να είσαι ο Κωνσταντίνος που όλοι γνωρίζουμε. Αυτή η φυσική κακία είναι τα μάμ. Ποια φυσική κακία, δεν καταλαβαίνω. Άντε, γιατί αυτά τα περί κακίας πολλάκι τα έχετε πει στο παρελθόν και έχω αρχίσει να παρεξηγούμε. Εγώ ήδη έχω πρόβλημα, γιατί σαν χαρακτήρας είμαι κόντρα με αυτόν τον ρόλο. Εσύ είσαι κόντρα με τα τεράστια, είσαι κόντρα με τον ρόλο. Γκαρσόνα, δεν είμαι, έχω γίνει τρελός αυτή τη στιγμή. Αυτό! Μπράβο! Αυτό το σκύλιασμα πρέπει να κρατήσεις για τον ρόλο, Κωνσταντίνε. Τέλειο! Ναι. Λοιπόν, να διαβάσουμε, γιατί το πιάσα και εγώ το συνέστημα. Ω, αγαπημένη μου, πανέμορφη, τυφλή Ελενάντα, θέλω τόσο πολύ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Κι εγώ, καλέ μου, Χωθέ, που απ' τη φωνή σου και μόνο καταλαβαίνω πόσο όμορφος πρέπει να είσαι. Μωρή Ματίνα, θα ξεράσω. Γιατί? Συνέχισε, Χουανίτα Φλόρες. Όμως δεν θα μπορέσουμε να είμαστε ποτέ μαζί. Συγγνώμη, Κασόνα, γιατί διαβάζεις έτσι? Κάνω το τυφλό πονεμένο που μου είπε ο σκηνοθέτης μου. Τι θέλεις τώρα? Μπράβο, Φλόρες. Μπράβο, το έχεις πιάσει το συνέστημα εσύ. Λοιπόν, συνεχίζω.
Όμως δεν θα μπορέσουμε να είμαστε ποτέ μαζί γιατί αυτό το κάθαρμα ο Δον Κωνσταντίνε. Γιατί με λέει κάθαρμα? Πάψεστε, Μπαρ Μαρία Μαρχές! Επαναλαμβάνω! Γιατί αυτό το κάθαρμα ο Δον Κωνσταντίνε με καταδιώκει παντού. Εδώ είσαι ακαμάτι αλογατάρι. Αλογατάρι, τη Δεσποινή, αυτά τα ελληνικά σας είναι παράδεκτα. Δεν είναι απλά ελληνικά, είναι ελληνικά με μεξικάνικη εσάνς. Εσάνς. Τέλος πάντων. Δε σου είπα αλογατάρι να κρατηθείς μακριά από την Ελενάλδα. Με το ίδιο σου το καμουτσίκι τώρα θα σε καμτσικώσω. Να και τούτη, να και εκείνη. Αχ, αχ, αχ. Μην τον χτυπάς, άκαρδε. Τύπα εμένα που έχω συνηθίσει τους πόνους της ζωής. Ρε, Πουστανό, πειράζει το τυφλό πονεμένο από το ένα μάτι, γιατί και από τα δύο δεν αντέχω, ρε, πονέ σαν τα μάτια μου. Φύγε τώρα, λογατάρι. Άσε με μόνο μου με την Ελενάλδα. Φεύγω, αλλά ξέρεις τι λένε. Το Μεξικανό, αν τον τζατήσεις, γίνεται Τούρκος. Ρε Ματίνα, έλεος πια! Γιατί, καλύτερα γράφει η Μύρια Λέπα Παϊκονό μου! Συνεχίστε, επιτέλους παρασυρθείτε από τη δύναμη της τέχνης που βγαίνει από το κείμενο! Ευχαριστώ! Και τώρα οι δυο μας. Τι θέλεις? Ξέρεις πολύ καλά τι θέλω. Και αυτό που θέλω θα το πάρω. Πάλι θα με βιάσεις? Ναι. Γελιέσαι, Δον Κωνσταντίνε. Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου κρυμμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι. Έλα ρε Ματίνα, αυτό είναι κλεμμένο. Όχι, μόνη μου το σκέφτηκα. Τέλος πάντων, άντε. Αν ξανακουμπήσεις χέρι πάνω μου, θα δώσω τέρμα στη ζωή μου απέσια κολάνθρωπε. Αυτό το τελευταίο δεν το γράφει το κείμενό μου. Επρόσθεσα κι εγώ ένα κολάνθρωπε, αφού μου βγήκε τελείως αυθόρμητα. Γκαρσόνα, με ρεθίζεις τα μάλα. Το με ρεθίζεις θα τονίσεις. Άστο τα μάλα. Φουστάνο, πρόσεχε μη σου κάνω Δον Κωνσταντίνεθ αυτό που έκανε στην Ελλάδα. Ηρέμησε, Στεμπάν Μαρία. Η σχολή Φουστάνο επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό. Α, θα ήρθε η διευθύντρια παραγωγής. Εστεμπάν Μαράκι. Μαρία, Μαράκι. Αν με πείτε και Μαριό θα φύγω. Πώς πάει η πρόβα? Μόλις αρχίσαμε. Δεν το πιστεύω. Μόλις αρχίσατε. Λοιπόν, από αύριο αρχίζει κανονικό όρδινο. Θα κάνουμε κανονικό οκτάωρο. Και το break δεν θα είναι πάνω από μισή ώρα. Μωρή, έγινες διευθύντρια παραγωγής. Εδώ εσύ έγινες πρωταγωνίστρια, μη χέσω. Κάποιος έπρεπε να διαφυλάξει τα χρήματα του αραβωνιαστικού μου. Πώς θα τα δεκαπλασιάσουμε για να κάνουμε αύριο ένα ελληνικό σύριαλ, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσει η Ελένη μου, αυτή που αξίζει να πρωταγωνιστήσει. Συμβόλαια θα υπογράψουμε, γιατί εγώ θέλω να σιγουρέψω τα γραμμάτια της Χάρλεϊ. Έχω και ακουραστικά. Η Φουστάνος Production, αγοράκι μου, είναι εκκλησία στις συναλλαγές της. Λοιπόν, κύριοι, εδώ είναι τα συμβόλαιά σας. Σαφώς θα υπάρχουν κρατήσεις. Και δεν δικαιούστε τίποτα από τις επαναλήψεις και από τις προβολές στο εξωτερικό. Ό,τι πάρετε από το στούντιο, καφέδες, σάντουιτς, τα πάντα, θα τα πληρώνετε από την τσέπη σας. Μήπως και το νερό θα το πληρώνουμε από την τσέπη μας? Αν είναι φιαλωμένο χρυσό μου, και αυτό. Μα εδώ λέει ότι για κάθε επεισόδιο θα πληρώνω 50.000. Ναι, Ματίνα, σε κάναμε συγγραφέα, θα σε πληρώσουμε κιόλας. Έρχομαι, έρχομαι, γειτόνισσα! Κακούργα δολοφόνησα της λογοτεχνίας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπερίζω τη Μαργκερίτ Γιουρσενάρ της Ελλάδας. Καλησπερίζω την πιο ταλαντούχα πένα εν ζωή. Υπερβάλλεται. Εγώ τι είμαι, ένα αδέξιο κοτοπουλάκι που μόλις τώρα άρχισε να κάνει τα πρώτα του φτερουγίσματα? Μα τι κοτοπουλάκι μου λέτε? Εσείς ήδη γεννήσατε το πρώτο σας λογοτεχνικό αυγό. Είσαστε κλώσσα με τα όλα σας. Να το πάρω τώρα αυτό ως κοπλιμέντο. Τέλος πάντων, γιατί με θέλετε, γιατί μου τηλεφωνήσατε να έρθω? Γιατί έχει φύγει η Ελένη και μπορούμε πιο άνετα να συζητήσουμε για τις λογοτεχνικές μας ανησυχίες. Μα έφυγε η Ελένη από τις 7 η ώρα για τον μπαρ. Δεν ξέρω, θα περάσει από κάπου αλλού πρώτα, μου είπε. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα αυτά. Το αριστούργημά σας μας ενδιαφέρει. Παρακαλώ, καθίστε. Μα δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς γράψατε εσείς ένα τέτοιο αριστούργημα? Ένα έργο τόσο... τόσο... κι άλλο τόσο. Μα ειλικρινά σας έχει ενθουσιάσει? Τόσο πολύ που από τη στιγμή που το διάβασα άρχισα να σας βλέπω με άλλα μάτια. Τι μάτια? Αυγά μάτια. Τι μάτια, μα τι με ρωτάτε τώρα, Δεσποινής? Δεν θέλω να πω και περισσότερα γιατί είμαι ντροπαλός. Μη με ρωτάτε. Πείτε τώρα ότι με βλέπετε και σαν γυναίκα. Και αν σας το πω. Δεν θα σας πιστέψω. Δεν είμαι εδώ και τόσο κορόιδο, κύριε καθηγητά. Ομολογώ ότι παλαιότερα
Δεν αισθανόμουν έλξη για σας. Από τη στιγμή όμως που διάβασα αυτό το γκολοσσό που έχετε γράψει, με γοήτευσε το πνεύμα σας. Αλήθεια? Να μισώσετε να ξαναγράψετε. Ναι, το έχω ξανακούσει αυτό. Μια γυναίκα με πνεύμα έχει σεξ απειλ. Ανήκω κι εγώ σε αυτή την κατηγορία? Μα ασφαλώς, Θεσποινής. Έχετε γράψει ένα αριστούργημα το οποίο με 5, 10, 50, 100 που λέει ο λόγος διορθωσούλες μπορεί να πάρει και το Όσκαρ σεναρίου. Διορθωσούλες? Ποιος είμαι εγώ που θα σας υποδείξω τι πρέπει να κάνετε? Εσείς είστε το ταλέντο, η ταλεντάρα. Εγώ απλώς μπορώ να επισημάνω ότι ο ρόλος του Δον Κωνσταντίνεθ είναι λίγο μονοδιάστατος. Αλλά καταλαβαίνω, το παρουσιάζετε έτσι στην αρχή για να του βγάλετε σιγά σιγά τις κρυμμένες ευαισθησίες. Ναι, τώρα που το λέτε. Ή μήπως να του τις βγάλετε γρήγορα, γρήγορα. Γιατί, ξέρετε, ίσως είναι καλύτερα να ξεφύγετε και από αυτό το κλισέ κακός γεωκτήμων. Ένα original ταλέντο σαν εσάς ασφαλώς θα εφεύρει ένα καινούριο ήρωα, ο οποίος θα συναρπάσει το αναγνωστικό κοινό. Το καλό γεωκτήμονα που παλεύει πάντα για το καλό των συνανθρώπων του. Ναι. Μια γυναίκα με πνεύμα έχει σεξ απειλ. Έλα, Ελένητσα, μου έκανε εντύπωση που ζήτησες να με δεις μόνο. Και γιατί να σου κάνει εντύπωση, μάνθο μου? Τι πιο φυσικό να βρίσκεται μια πρωταγωνίστρια μόνη με το σκηνοθέτη της? Κάπως έτσι δεν θα βρισκόντουσαν μόνοι η Τζουλιέτα Μασίνο και ο Φελίνη στις νύχτες της Καμπύρια? Αυτή δεν ήταν και παντρεμένη? Όλα από μια συνεργασία ξεκινάνε, μάνθο μου. Και ποιος ξέρει που καταλήγουνε. Τι εννοείς? Τίποτα, λέω διάφορα δικά μου συνεφίλ και συνεφιλίδικα που λέει και ο φίλος μου Γανωτιμάκης. Α, παθιάστηκες κι εσύ, ε. Κι εγώ τώρα πια μόνο το σινεμά διαβάζω. Αλλιώς πώς θα ήξερα τη Τζουλιέτα Μασίνα? Αν μου έλεγες δηλαδή μέχρι προχθές ποιος είναι ο Φελίνη, θα σου έλεγα ότι είναι πίτσα. Ναι. Άκου να δεις, μάνθω. Εγώ πώς σου έχω εξηγήσει, αυτό το σύριαλ το κάνω μόνο για τα φράγκα. Αλλά μετά σκέφτηκα, αφού το κάνεις που το κάνεις, γιατί δεν το κάνεις λίγο πιο καλλιτεχνικά? Ναι, τώρα που βλέπω τα πόδια σου, μου ήρθε μια ιδέα. Λοιπόν, έχει εμπιστοσύνη. Απέκτησα αμέσως τώρα άποψη. Επιτέλους, για λέγε. Θα αρχίσω την πρώτη σκηνή με διάφορα πλάνα αντιαμερικένου, λοιπόν. Τι είναι αυτό το κομμουνιστικό τώρα? Όπως είναι αμερικένου από τη μέση και πάνω, εγώ ακριβώς το αντίθετο. Θα δείχνω από τη μέση και κάτω. Εσείς θα μιλάτε ακατάπαυστα. Συνεχώς, και εγώ θα δείχνω μόνο πόδια, πόδια, πόδια. Ολονών? Γιατί καλά, τα δικά μου είναι και θεία. Καλά θα κάνεις να τα δείχνεις. Mm. Αλλά τώρα να δείξεις και την ποδάρα της κατακουζίνας με την τρίχα κάγκελο, δεν θα έλεγα ότι είναι ότι καλύτερο. Λοιπόν, άκου να δεις πώς το έχω σκεφτεί εγώ. Ξεκινάς με πλάνο στα θεία μου πόδια. Μετά η κάμερα ανεβαίνει και γλύφει το καταπληκτικό κορμί μου. Και στη συνέχεια κλείνεις ένα φοβερό γκρο πλάνο στη μούρη μου. Και μετά? Και μετά. Δεν έχει μετά. Μετά η κάμερα δεν μετακινείται. Μένει εκεί, παγωμένη, πάνω στη φοβερή μου μούρη. Ελενάλντα δεν λέγεται το σύριαλ? Ελενάλντα λέγεται, αλλά πες μου κι άλλες το σύριαλ. Ναι, κοίταξε, το έχω σκεφτεί κι αυτό, αλλά αυτό που μας αφορά περισσότερο είναι να επικεντρώσουμε στις αντιδράσεις της Ελενάλντα. Οι άλλοι θα μιλάνε και εσύ θα δείχνεις αυτήν. Έτσι κι αλλιώς, ποιο σχέστηκε για τους άλλους, βρεκουτό? Εγώ λέω να πάμε μέσα να ξαπλώσουμε, να το συζητήσουμε καλύτερα το θέμα, διότι... Λες... ναι, αλλά ρε μάθω μου... Αχ, σιγά σιγά... Άσε αυτή η σχέση να ζυμωθεί μέσα από τη συνεργασία. Κέρδισε με εσύ με τα φοβερά γκροπλόν σου και βλέπουμε. Αντίο, Έλληνα αδελφή Ταβιάνη. Όχι κι αδελφή. Έξω και προσπαθούσα να καταλάβω ποια σκρόφα είναι. Και τελικά ήταν η φίλη μου η σκρόφα. Όχι και σκρόφα, ρε Παγκουλίνη. Απλώς έκανα δύο καθαρά επαγγελματικές κουβεντούλες με το σκηνοθέτη μου. Και ήρθες ντυμένη έτσι, μωρή? Κοίταξε, Πέγγι, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Μην κοιτάς που εξοχιονίζει, έχουμε μπει στην άνοιξη πλέον. Ντυμένη! Πέγγι, Πέγγι, έλεος, τι κάνεις εκεί πέρα? Με παρεξήγησες, ρε Πέγγι, είναι δυνατόν? Πέγγι, Πέγγι, μη! Με παρεξήγησες, καλή! Ανακοινώνω στο προσωπικό ότι θα κάνουμε κάποιες υπερορίες, τις οποίες δεν θα πληρωθείτε. Η τέχνη, κύριοι, θέλει θυσίες. Και δεν θα τις κάνουν μόνο οι καλλιτέχνες, θα τις κάνουν και οι τεχνικοί. Πού τη βρήκαν αυτοί, ρε? Ρε Ελένη, συγγνώμη, ήξερες εσύ για διορθωμένα κείμενα? Ω, κείμενα τώρα μου το δώσω. Παιδιά, η Ματίνα, τα έστειλε προλίγου. Αλήθεια, αλήθεια, συνάδελφοι.
ώστε γίνανε διορθώσεις. Να το μαθαίνουμε όμως πιο γρήγορα για να προφέρουμε να μελετάμε. Πάντως, τα συγχαρητήριά μου πρέπει να δώσω στη συγγραφέα, γιατί δεν επαναπαύετε, αλλά ψάχνετε για κάτι καλύτερο. Πιάσατε τον πύρι-πύρι, το οκτάωρο έχει αρχίσει. Λοιπόν, ξεκινάμε πρόβα. Εσύ πρωταγωνίστρια που κοιτάζεις ηλίθια δεξιά και αριστερά. Κάσε Μαρικανό Καμάκη, αυτό με πένα τέρμα μου κάνει καλύτερα πλάνα. Ναι, σας ανακοινώνω ότι παίζω μόνο αριστερό προφίλ. Ο φωτιστής ποιος είναι? Εγώ. Ωραία. Έλα, αγοράκι μου, μετά στο καμαρίνι που έχω κάτι να σου πω. Η Χουανίτα Φλόρες άρχισε τα ψωνίστικα και γελιοποιείται τα μάλα. Μωρία Στεμπάν Μαρίτσα, τι ζώρι τραβάς εσύ? Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Ελάτε, διαβάσουμε το καινούργιο κείμενο. Ηρεμήστε. Λοιπόν, άντε. Ω, αγαπημένη μου, πανέμορφη τυφλή Ελενάλντα, θέλω τόσο πολύ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Κι εγώ, καλέ μου Χωσέ, που από τη φωνή σου και μόνο καταλαβαίνω πόσο όμορφος πρέπει να είσαι, όμως δεν θα μπορέσουμε ποτέ να είμαστε μαζί, γιατί αυτός ο γλυκούλης Δον Κωνσταντίνεφ, πληγώντα όταν με βλέπει με άλλον. Ρε παιδιά, εδώ έλεγε αυτό το κάθαρμα με καταδιώκει παντού. Θα έχει τους λόγους της η συγγραφέας για να τα αλλάξει. Συνεχίζω εγώ. Εδώ είσαι, καλέ μου αλογατάρι. Πρώτα απ' όλα σου δίνω αύξηση γιατί είμαι καλόκαρδος. Και έπειτα με πληγώνει που είσαι μαζί με την Ελενάλντα, αλλά γιατί να προσπαθώ να καταστρέψω την ευτυχία σου? Να, σήκωσε το καμτσίκι σου και καμτσίκωσέ με. Ρε παιδιά, και η μαλακία έχει τα όρια της. Γιατί? Εγώ τις βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες αυτές τις αλλαγές. Καλά, αυτά μη σας απασχολούν. Εγώ σε αυτές τις αλλαγές θα δείχνω πόδια, πόδια, πόδια. Συνεχίστε. Και τώρα οι δυο μας. Τι θέλεις? Εσύ τι θέλεις? Θα με βιάσεις? Αυτό το θα με βιάσει το έλεγα εγώ. Τώρα το λέω εγώ. Ότι η Ελενάλντα τώρα δηλαδή και καλά θα βιάσει τον Δον Κωνσταντίνεθ. Έχουμε τρελαθεί τελείως, ε! Όλα! Και τα! Πώς πάτε, πώς πάτε! Πώς πάτε! Ωραία! Έφερα μερικές καινούργιες διορθώσεις. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Απλώς ο Δον Κωνσταντίνεθ από τότε που τον βίασε η Ελενάλντα έμεινε τυφλός. Τι θα μου πάρει τώρα για την καβομάρα? Η τυφλή είναι πιο συμπαθή στο κοινό. Γιατί να συμπαθήσουν εσένα και όχι εμένα? Αυτό είναι, ρε. Θα πλακωθούμε. Μόλις κατ' το γεροντοκόρη, τι έγινε πάλι, σου τα ξεγάμω? Γιατί, Ελένη μου, επειδή ήθελα να βελτιώσω το αριστούργημά μου Δον Κωνσταντίνεθ και Ελενάλντα. Ποιο αριστούργημά σου? Γιατί αυτό το λέγανε Ελενάλντα. Τώρα τον έβαλε και στον τίτλο. Ρε, εδώ λέει ότι ο Χωσέ είναι ομοφυλόφιλος και ψωνίζεται στα λουτρά. Για να υπερτονίσουμε τον αντρισμό του Δον Κωνσταντίνεθ. Πάρτα! Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Εγώ φεύγω. Άμα εγώ δεν φεύγω. Στο καλό και να μας γράφετε. Εγώ μένω. Προτείνω να γυρίσουμε ένα μονόλογο. Το ημερολόγιο ενός τρελού στα μεξικάνικα. Il diario di un loco. Ναι. Να μείνεις εσύ να κάνεις διάρια. Έλα, Ματουλίνη μου. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σεβαστό κέρδος, πρέπει να χτυπάμε 3 επεισόδια την ημέρα. Τι θα πείτε γίνεται? Μάθω μου, αυτή τη στιγμή μιλάω στο φουστάνο παραγωγό και όχι στο φουστάνο σκηνοθέτη. Σαφώς. Ποιότητα θα κάνουμε στο επόμενο σύριαλ που θα πρωταγωνιστήσει και αυτή που το αξίζει. Και όχι η Χουανίτα του Ποφλόρες! Την ακούς, έτσι χωλιασμένη είναι συνέχεια. Και πάει στον διάλογο, αυτή την ανέχομαι. Εκείνος που έχει γίνει ανυπόφορος είναι η κατακουζίνα. Μιλάμε, θα τον σκοτώσω καμιά ώρα. Ελένη, αφήστε τα πεντετηλίκια στην άκρη και κοιτάτε να τα βρείτε. Εδώ πάμε για την Κονόμα, δεν πάμε για το φεστιβάλ των Κανών. 5 κανάλια περιμένουν να πάρουν το σύριαλ. Χωρίς το TV Magic. Μη μου πεις, για λέγε, έχεις κάνει επαφές? Παιδί μου, έχει εκδηλωθεί τρομερό ενδιαφέρον, γι' αυτό κοιτάτε να τα βρείτε, μην χάσουμε την ευκαιρία. Τέλος πάντων, θα κάνω εγώ το πρώτο βήμα. Αλλά με όρους. Καταρχήν, εγώ θα είμαι η καβή. Εμένα θα βιάζουν, εμένα θα μου πετάνε τα μάτια έξω και εγώ θα τρέχω ανέμελα στους λόφους. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, τι λέγαμε? Εσείς τι θα γίνει, θα πάρετε καμιά παραγγελία? Πρόσεξε, Χρυσό μου, πώς μιλάς στη διευθύντρια παραγωγή σου. Άντε μην αρχίσω τις περικοπές! Άντε! Εσύ τουλάχιστον, Ελενοχού Αθήντα. Εγώ θα πάω για ύπνο. Γιατί έτσι κι αλλιώς αύριο έχω γύρισμα και πρέπει να είμαι φρεσκαδούρα. Αχ, πρέπει να διαβάσω και κάνω μεξικάνικο λεξικό. Τι να το κάνεις, αυτό θα γίνει μεταγλώτης από πάνω. Ναι, αλλά το στόμα μου πρέπει να κινείται μεξικάνικα. Δον Χωθέ και κούνα τον Όρεθ, Μαρία Ντολόρεθ, Μαρία Ντολόρεθ. Στοπ! Τι στοπ, Εστεμάν! Τι στοπ! Εγώ δημοσιοθέτης, εγώ λέω το στοπ! Έπρεπε να το έχεις πει προπολού, αν είδε. Άσχετε σκηνοθέτα, πώς αφήνεις την καρσόνα να χειδεολογεί με αυτό το απέσιο τρόπο. Τι είναι αυτά τα πιάστον τελακούλατον με τις ζώρες? Και τι ζώρι τραβάς εσύ, μωρή Μαρίκα? Μοιάζουν ή δεν μοιάζουν με μεξικάνικα? Εγώ τέτοια θα λέω. Λοιπόν, ηρεμήστε, συνεχίστε. Πάμε, τελειώνουμε, συνεχίστε. Πάμε. Έλα. Πάμε. Δύο λεπτά. Θέσεις. Να πάρω τη θέση μου, περιμένετε. Άντε. Πάμε. Τιφλή. Πάμε. Μπέσαμε, Μούτσο. Μούτσο, κάτσε, παιδάκι μου. Συγγνώμη. Λα κουκαράτσα, μαριχουάνα, περφουμάρ. Δύο λεπτά, θα λέμε και μαριχουάνες τώρα. Αυτό είναι γνήσιο μεξικάνικο, Μιχέσο. Το έχω.
Δένουμε από μισέσο, έλα 5-4-3-2-1, πάμε επιτέλους στο εγωτρελαθή. Δύο λεπτά τη θέση μου να πάρω. Πάτε τη θέση, αυτή τη θέση. Το σάλι. Μην το ξεχάσεις, Πάμε. Χωθέ! Σιγά μου ρε. Χωθέ, δεν σου είπες να κρατηθείς μακριά παρά Ελενάλδα. Ωρα, κοντά σε κόμμε εκεί, τώρα θα σε καμψικώθω. Να και τούτη, να και χείρι! Ό,τι πόνος! Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτά τώρα είναι μεξικάνικα. Γιατί δεν είναι μεξικάνικα, μοιάζουν πάρα πολύ. Διότι χρησιμοποιούμε τις χαρακτηριστικές καταλήξεις και επιπλέον χρησιμοποιούμε το χαρακτηριστικό θεού. Ναι, κάτι θα δοκιμάσω κι εγώ. Ο Δον Κωνσταντίνες, τι θέλεις και με ταλαιπωρείς. Δεν ξέρεις ότι έχω συνηθίσει φόνου τη ζωή. Η κασόλα με φτύνει. Ναι, με τόσο αφού μου φύγε και ένα φού. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Δον Κωνσταντίνες, είσαι μούθο μαλάκας. Καρσόλα, πρόσεχε τη γλώσσα σου! Ναι, τι καλέ! Στα μεξικάνικα το μούθο μαλάκα σημαίνει καλός άνθρωπος. Κυρία σκηνοθέτα, πείτε της να μην με αποκαλέσει έτσι! Εντάξει, δένουμε! Ο Δον Κωνσταντίνες, δεν είσαι μούθο μαλάκας! Είσαι κλαθομπανιέρας! Ελένη, τα μεξικάνικά σου! Καλά, έχω μεγάλη αγωνία να το δω, Μην ανησυχείς καθόλου. Έχει βγει αριστούργημα. Κάναμε και τη μεταγλώτηση και ήρθε και έδεσε. Άντε, βρε παιδιά, τι μιλάμε τόση ώρα. Δεν θα απολαύσουμε. Η Πέγγι δεν θα έρθει. Όχι, έχει μια δουλειά. Έχει να αποδώσει κάτι λογαριασμούς. Con ησυχία, ξεκινάμε. I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto. Τι βλέπω και τόση ώρα, άσχετε σκηνοθέτα. Είπα να ξεκινήσω έτσι αγγελοπουλικά. Με ένα φοβερό μονόπλανο, όπου δείχνει έναν Μεξικάνο με το σομπρέρο του να παίρνει τη μεσημεριανή του σιέστα. Ναι, αλλά δε μάνα μου, μέχρι να τελειώσει το μονόπλανο, ο θεατής θα έχει φύγει με αερόπλανο. Να με ρε, πάψτε. Καλά, τη φωτογένεια που έχω άτιμος. Πολύ, Νικόλα μου. Νικόλα, αν θέλεις να μεγαλώσεις σιγά-σιγά ο ρόλος σου, επιβάλλεται να γίνει πιο στενή η σχέση σου με τη συγγραφέα. Σκάσε, μωρή νυμφωμανή. Σκάσε. Dite, sono quei giorni che sembrano fatti di pietra. Oh, επιτέλους σε βρίσκω, αγαπημένη μου, πανέμορφη, τυφλή Ελενάλδα. Θέλω τόσο πολύ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Κι εγώ καλέ Νικόσε, που από τη φωνή σου και μόνο καταλαβαίνω πόσο όμορφος πρέπει να είσαι. Όμως δεν θα μπορέσουμε ποτέ να είμαστε μαζί, γιατί αυτό το κάθαρμα ο Δον Κωνσταντίνεθ με καταδιώκει παντού. Εδώ είσαι ακαμάτη αλογατάρι. Δε σου είπα να κρατηθείς μακριά από την Ελενάλδα. Με το ίδιο σου το καμουτσίκι τώρα θα σε καμτσικώσω. Να και τούτη, αχ, να και εκείνη. Αχ. Μην τον χτυπάς, άκαρδε. Χτύπα εμένα που έχω συνηθίσει τους πόνους της ζωής. Φύγε τώρα, αλογατάρι. Άσε με μόνο μου με την Ελενάλδα. Φεύγω, αλλά ξέρεις τι λένε. Το Μεξικανό αν το τσατίσεις γίνεται Τούρκος. Και τώρα οι δυο μας. Τι θέλεις? Ξέρεις πολύ καλά τι θέλω. Και αυτό που θέλω θα το πάρω. Πάλι θα με βιάσεις? Ναι. Γελιέσαι, Δον Κωνσταντίνεθ. Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου κρυμμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι. Αριστούργημα. Καλά, ήξερα ότι θα ήταν καλό, αλλά τόσο καλό δεν το περίμενα. Α, δεν περίμενα. Θα τους πάρουμε τα σόβρακα. Αμα είναι καλό το σενάριο και αγκούρια να είναι ηθοποιοί. Αγκούρια ρε Ματίνα. Τα παιδιά αποδείχθηκαν φοβερά ταλέντα, Καλά, προβλέπω μεγάλη καριέρα. Και τώρα αυτό που βλέπετε είναι πρόχειρη κόπια. Έχει γίνει μεταγραφή για να τη δούμε έτσι μεταξύ μας. Τα μάστερ είναι κλειδωμένα στα στούντιο. Συμφορά! Ανοίχτε! Ποια είναι αυτή ρε παιδιά η Πέγγι? Άνοιξε, art director. Νιώ
Μάνιο! Καταστραφήκαμε! Δεν ακούσατε ειδήσεις? Όχι καλέ, με καμαρώναμε στο βίντεο. Πήρε φωτιά το στούντιο! Κάηκαν όλα! Μηχανήματα, πλατό, σκηνικά και γενικά γίνανε όλα στάχτη και μπούρμπερι. Δεν είναι δυνατόν! Όχι, Παναγιά μου! Μέγκη, μας κάνεις πλάκα? Όχι. Αλλά έχω να σας πω κάτι πολύ ευχάριστο. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε χτες, έτσι ένα κλικ και πήγα και τα ασφάλισα όλα. Οπότε θα αποζημιωθούμε όλοι. Αυτό δεν ήταν το ζητούμενο. Τι άμνε, αυτό δεν ήταν το ζητούμενο. Να πάρουμε φράγκα. Όχι να κάνουμε πρωταγωνιστές τον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Ναι, έψιλον εκεί. Τον κύριο Ελματζόγλου, παρακαλώ. Έλα, Βρενίνο μου. Τι ποια είμαι. Να σου πω, επειδή έχω μάθει ότι κάνεις τηλεοπτικές επιτυχίες... Νίνο, αποφάσισα να γίνω η καινούργια σου πρωταγωνίστρια, βρεκουτό. Νίνο, Νίνο. Κύριε Ματζόγλου, δεν με γνωρίζετε, Κωνσταντίνος Κατακουσινός. Ένα μόνο θα σας πω. Είμαι η απάντηση στον Νίκο Σεριανόπουλο.